Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Το προξενιό της Ιουλίας». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, οι συζητήσεις του ψυχίατρου Νικολαίδη με τον Χρήστο αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι του παρελθόντος και να διαφαίνεται η πηγή όλων αυτών των οδυνηρών σκέψεων και εικόνων που βασανίζουν τον νεαρό άντρα. Στο μεταξύ, η μυστική σχέση Στατινόπουλου και Στάσας αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται γνωστή στην τοπική κοινωνία της Λάρισας, αφού αυτός που τους είχε δει δεν κράτησε το στόμα του κλειστό. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται αναταραχές σε όσους σιγά σιγά αρχίζουν να υποψιάζονται στην πραγματικότητα. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, η ποινική εξέλιξη της υπόθεσης του Ρίγα δυναμητίζει την ατμόσφαιρα στο σπίτι του Στασινόπουλου για μια ακόμη φορά, που εκτός από τη Φιλιό και την Κατερίνη έχει τώρα να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις και τις μικρή του κόρη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Κατερίνη νιώθει ότι ο άντρας της έχει εδώ και καιρό απομακρυνθεί από εκείνη και ίσως υποψιάζεται κάποια εξωσυζυγική σχέση. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ότι την απατάει με τη Στάσα. Τουλάχιστον όχι ακόμη. Από την άλλη πλευρά, οι συνεχόμενες επισκέψεις του Γρηγόρη στο αρχοντικό κάνουν βέβαιη τη Χάδο πως κάτι τρέχει με αυτούς τους δύο. Γι' αυτό και αρνείται να πιστέψει τις διαβεβαιώσεις της Δέσπος που τους παρακολουθεί για λογαριασμό της, ότι τίποτα δεν συμβαίνει ανάμεσά τους. Ό,τι και να μου λες, εδώ το πράγμα βρωμάει. Σαν να γνωρίζονται καλύτερα από ό,τι λένε και θέλουν να φαίνεται αυτοί οι δύο, είναι τα λόγια της. Λίγα χιλιόμετρα μακριά στο νεκροταφείο Τυρνάβου, η Στάσα με την Κυριακούλα θα συναντηθούν για μία ακόμη φορά. Τώρα όμως ο αντίπαλος δεν θα είναι η έχθρα των οικογενειών τους, αλλά ο θάνατός της. Μιας από τις δύο, αφού ο Τύρναβος πλέον χωράει μόνο μία οικογένεια. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!